Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτός είναι ο Λάκη και μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να πάμε σε μια διαδήλωση στη Λευκωσία. Αντιρατσιστική. Μια διαδήλωση η οποία είναι εναντίον του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Λοιπόν, πήρα ένα πολύ ωραίο ερώτημα κάτω από ένα βίντεο και το σημείωσα για να το κάνω βίντεο και νομίζω ταιριάζει για να το κάνω θεωρητικό. Θα σας πω μετά από την εκδήλωση τι φάση είναι, γιατί με προσκάλεσε ένας φίλος μου, εγώ δεν έχω δει την εκδήλωση αυτή καθ' αυτή. Με προσκάλεσε ένας φίλος μου, δεν ξέρω ποιος τη διοργάνωνε, τι και πώς. Θα πάω, θα δω και θα σας πω. Λοιπόν, μία φίλη έχει γράψει κάτω από ένα από τα βίντεο των τελευταίων ημερών. Προφανώς πρέπει να είναι κάτω από το βίντεο για τη δολοφονία του Αντώνη στο πλοίο. Και λέει, κυρία Θεκλά, πώς γίνεται, πώς μπορούμε όταν ζούμε σε μια τόσο ανασφαλή χώρα που συμβαίνουν δολοφονίες μπροστά στα μάτια μας, που γίνονται τόσες πολλές καταστροφές, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ειρήνη, την ηρεμία μας και τη συναισθηματική μας ασφαλεία. Και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα και είναι και μέσα στο δικό μου το μυαλό και φαντάζομαι και σε πολλών άλλων ανθρώπων. Πώς μπορώ να είμαι καλά ψυχολογικά, δηλαδή, πώς μπορώ να έχω ψυχική ευεξία και ισορροπία όταν ζω σε μια χώρα που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κατά λάθος επιβιώνουμε. Εντάξει, είναι δύσκολο το αίτημα. Είναι δύσκολο το έργο. Δηλαδή, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε τώρα να διατηρήσει ψυχική υγεία, ισορροπία, ηρεμία, να μην καταβάλλεται από άγχη, φοβίες και ούτω καθεξής. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όποιος από εμάς είχε προηγούμενες συνθήκες, ψυχικές διαταραχές, αν είχε κατάθλιψη από προηγουμένως, αν είχε αγχώδη διαταραχή από προηγουμένως, αν είχε κάποια φοβία από προηγουμένως, κρίσεις πανικού από προηγουμένως, τέτοιες περίοδοι έχουν αρνητική επίδραση πάνω στις υφιστάμενες ψυχικές διαταραχές. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είχε από πριν κατάθλιψη, η κατάθλιψη του θα επιβαρυνθεί. Ή κάποιος ο οποίος πάθαινε κρίσεις πανικού από πριν, τώρα θα παθαίνει πιο πολύ. Άρα, όσοι από εμάς είχαμε υφιστάμενες ψυχικές διαταραχές, αυτή την περίοδο ειδικά δεν πρέπει να παραμελούμε ούτε την ψυχοθεραπεία μας, ούτε τις συναντήσεις με τον ψυχίατρο μας. Και εδώ θέλω να πω ότι ένα λάθος που κάνουμε είναι ότι πάμε στο ψυχίατρο και λέει ο ψυχίατρος, θέλω να έρχεσαι μια φορά το μήνα, μια φορά κάθε 6 εβδομάδες για να σε βλέπω, να βλέπω την πρόοδο σου, να συζητούμε τη δόση σου, και πολλοί από εμάς δεν πάμε. Πάμε την πρώτη φορά, άντε τη δεύτερη και μετά το παραμελούμε. Πρέπει να μας βλέπει τακτικό ψυχίατρος. Μιλάω τώρα για την παρακολούθηση της ψυχοφαρμακευτικής θεραπείας. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κάνουν ψυχοθεραπεία και στο ψυχίατρο τους, εννοείται ότι θα το συναντούν, αλλά όταν κάποιος πάει σε ένα ψυχίατρο μόνο για διάγνωση ψυχικών διαταραχών και για λήψη αγωγής, πρέπει να πηγαίνει να τον βλέπει ο ψυχίατρος όταν του λέει, όταν του βάζει το επόμενο ραντεβού, να μην το παραμελεί. Ούτως ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος του πώς δουλεύει η ψυχοφαρμακευτική αγωγή. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι με την καταθλιπτική αγωγή παίρνουμε, πώς δουλεύει, αν έχει αποτελέσματα, αν χρειάζεται κάποια προσαρμογή στη δόση ή στο φάρμακο κλπ. Λοιπόν, η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, εκείνη η κατάσταση η οποία βοηθάει στη διατήρηση της καλής ψυχικής και σωματικής του υγείας, είναι η ηρεμία. Η ψυχική συνθήκη μοιάζει πάρα πολύ με τη σωματική συνθήκη.
θα σας κάνω έτσι μία σύγκριση με τη σωματική κατάσταση. Όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ηρεμία, όταν κάθεται, όταν ξαπλώνει, όταν δεν κάνει κάποια κοπιώδη εργασία, όσο πιο υγιής είναι, τόσο πιο κάτω πέφτουν οι παλμοί του. Και μάλιστα λέει οι αθλητές, οι οποίοι έχουν πολύ δυνατό καρδιαγγειακό σύστημα γιατί είναι πολύ αθλημένοι, έχουν πολύ χαμηλούς παλμούς σε ηρεμία. Και λέει ότι όταν ένας αθλητής ή ένας άνθρωπος που κάνει γυμναστική κάνει προθέρμανση, ανεβαίνουν, ξέρω εγώ, οι παλμοί του, ξέρω εγώ, μέχρι το 115, όταν κάνει αεροβική άσκηση, ξέρω εγώ, μπορεί να πάνε μέχρι το 135, όταν κάνει πιο ισχυρή άσκηση με αντιστάσεις, ανεβαίνουν πιο πάνω, και από ένα σημείο και πάνω είναι πολύ επικίνδυνο να έχεις τόσο ψηλούς καρδιακούς παλμούς. Το ίδιο ισχύει και με την ψυχική συνθήκη. Χρειάζεται, όταν συμβαίνει ένα γεγονός στην προσωπική μας ζωή, αλλά και στην κοινωνική μας ζωή, όταν βιώνουμε κάτι ως άτομα, ως άνθρωποι ξεχωριστοί, ως οντότητες ξεχωριστές, αλλά και ως κοινωνία, χρειάζεται να ανέβουν οι παλμοί μας, μεταφορικά. Δηλαδή, χρειάζεται να είμαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό που συμβαίνει, να βάλουμε δηλαδή όλη μας την ενέργεια, όλο μας το συναίσθημα, όλες μας τις ψυχικές δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Δεν μπορεί να περιμένει κάποιος ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος για παράδειγμα βρίσκεται σε μία περιοχή που έχει πλημμυρίσει το χωριό του ολόκληρο, ότι θα είναι σε ηρεμία. Αν είναι σε ηρεμία, θα πνιγεί, μη κακό. Και πραγματικά θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι εξαιρετικά θλιβερό, τρομακτικό, δύσκολο αυτό που συμβαίνει στις περιοχές της Καρδίτσας, ίσως και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Σας έχω ξαναπεί ότι δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις συνειδητά, που ολόκληρα χωριά έχουν πλημμυρίσει, εκφράζονται κίνδυνοι για πολλούς νεκρούς και υπάρχουν και πολύ σοβαροί υγειονομικοί κίνδυνοι από όλο αυτό. Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, δεν υπάρχει καθαρό νερό για να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι, πολύ δύσκολα πράγματα. Αν κάποιος, για παράδειγμα, είναι επιτόπου σε αυτό που συμβαίνει, χρειάζεται να έχει όλη του την εγρήγορση, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να επιδείξει, μπορεί να χρειαστεί να πολεμήσει, μπορεί να χρειαστεί να βάλει δύναμη για να κάνει κάτι το οποίο να του σώσει τη ζωή. Υπάρχει μία θεωρία στη ψυχολογία παλιά, τόσο παλιά που τη διδάχτηκα στο πανεπιστήμιο, το fight or flight theory. Είναι μία θεωρία που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του άγχους και του στρες, και λέει ότι, μάλλον όχι μόνο με την αντιμετώπιση, αλλά και με την κατανόηση του άγχους και του στρες, και λέει ότι ο μηχανισμός που έχουμε μέσα στο σώμα μας για να αντιμετωπίζουμε τους κινδύνους τους σωματικούς είναι ο μηχανισμός πάλης ή φυγής, γιατί λέει ζούμε σε ένα πρωτόγονο σώμα παρόλο που έχουμε γεννηθεί σε σύγχρονη εποχή. Οπότε αν οι αισθήσεις μας εκλάβουν κίνδυνο, ο οποίος κίνδυνος για τους πρωτόγονους ανθρώπους ήταν ένα άγριο θηρίο που θα τους έτρωγε, ήταν μια φωτιά που θα τους έκαιγε, ήταν ένας οπλισμένος άλλος πρωτόγονος άνθρωπος ο οποίος ερχόταν κατά πάνω για να τους σκοτώσει, ήταν μια πλημμύρα που έπρεπε να τρέξουν να φύγουν από την περιοχή που πλημμύριζε κλπ. Έπρεπε αυτόματα, πολύ γρήγορα, να ενεργοποιηθεί το σώμα του, ώστε είτε να έχει τις δυνάμεις για να παλέψει, είτε να έχει τις δυνάμεις για να πετάσει και να διαφύγει. Και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, έχουμε μιλήσει για το συμπαθητικό νευρικό σύστημα στο επεισόδιο του podcast για το reactive abuse, για την αντιδραστική βιότητα, που αν δεν κάνω λάθος είναι το 19ο επεισόδιο του podcast. Όσοι δεν το παρακολουθήσατε εκείνο το επεισόδιο, παρακολουθήστε το, γιατί έχει μέσα πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας βοηθούν να καταλάβουμε τη σωματική μας φυσιολογία και πώς αυτή επηρεάζει τη ψυχική μας συνθήκη και τη συμπεριφορά μας και τις σκέψεις μας και τις αντιδράσεις μας. Λοιπόν,
Όταν ενεργοποιηθεί το fight or flight response, σημαίνει ότι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα έχει πομπάρει τον οργανισμό, έχει βάλει μέσα στο αίμα τους νευροδιαβιβαστές εκείνους, την ντοπαμίνη, την κορτιζόλη, την αδρεναλίνη και διάφορους άλλους, οι οποίοι θα μας κάνουν να είμαστε έτοιμοι είτε για να παλέψουμε είτε για να τρέξουμε γρήγορα να διαφύγουμε. Γι' αυτό όταν αγχωθούμε, νιώθουμε στο σώμα μας εκείνες τις σωματικές αλλαγές, τις οποίες νιώθουμε όταν τρέχουμε γρήγορα, ας πούμε, όταν κάνουμε jogging ή όταν κάνουμε πολύ γρήγορο περπάτημα έντονο ή κάνουμε κοπιοδιάσκηση. Γιατί το σώμα προετοιμάζεται, το σώμα μας δεν ξέρει από ψυχολογικούς κινδύνους, ξέρει μόνο από σωματικούς κινδύνους και προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τους ψυχολογικούς κινδύνους σαν να είναι σωματικοί κινδύνοι. Και οι διαταραχές στρες και άγχους, καθώς και η διαταραχή πανικού, που είναι μια διαταραχή που έχει να κάνει με το άγχος, όπως και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή και διάφορες φοβίες, έχουν άμεση σχέση με ένα συμπαθητικό νευρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί παρατεταμένα. Γιατί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα έχει το counterpart του, έχει το αντίδοτο του που είναι το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, που μόλις τελειώσει η μάχη, μόλις τελειώσει η δραπέτευση, μόλις τελειώσει ο αγώνας, μόλις λυθεί το πρόβλημα, έρχεται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και κλείνει στον οργανισμό τους νευροδιαβιβαστές εκείνους οι οποίοι θα το βοηθήσουν τον οργανισμό να χαλαρώσει, να πέσουν οι παλμοί της καρδιάς, εκκρίνονται οι λεγόμενες ενδορφίνες, τα ενδογενή ρεμιστικά του σώματος για να έρθουμε στα ίσα μας. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει μια αγχώδη διαταραχή ή μια διαταραχή συναισθήματος, γιατί και η κρίση πανικού και η κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή είναι διαταραχές συναισθήματος, συνήθως σαν να και είναι πατημένο το κουμπί του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και έχει κολλήσει και δεν ξεπατιέται για να πατηθεί το κουμπί του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος και να έρθει η λύση της έντασης, η λύση του άγχους, η λύση της συνθήκης εκτάκτου ανάγκης. Αν ο οργανισμός λειτουργεί συνέχεια σαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τότε υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι και για τη ψυχική και για τη σωματική υγεία του ανθρώπου. Και καρδιαγγειακά νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν εξαιτίας της παραπτεταμένης έκθεσης στο άγχος και στο στρες και εξαιτίας της παρατεταμένης λειτουργίας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, εξαιτίας του ότι είμαστε στη τσίτα για τεράστια χρονικά διαστήματα, και ψυχικές διαταραχές μπορούν να δημιουργηθούν. Τι να σας πω, για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να σας πω για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να σας πω για όλες αυτές τις φοβίες, όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, το σώμα μας και ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός είναι έτσι φτιαγμένος ώστε όταν υπάρχει κίνδυνος να είμαστε σε επιφυλακή και έτοιμοι για μάχη, έτοιμοι για αγώνα, έτοιμοι για τρέξιμο για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο, και όταν φεύγει ο κίνδυνος να χαλαρώνουμε ούτως ώστε να μην κάψουμε τον οργανισμό μας. Παίρνοντας αυτές τις γνώσεις που σας έχω πει τώρα, της πρωτόγονης λειτουργίας του οργανισμού μας, τις οποίες μεταφέρω εξαιρετικά πλοϊκά. Δεν είμαι νευροεπιστήμονας, δεν είμαι βιολόγος, δεν είμαι νευρολόγος. Τις μεταφέρω στην πιο απλοϊκή τους μορφή. Έχοντας αυτές τις, έστω τις αρχικές απλοϊκές γνώσεις, αν τις μεταφέρουμε σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, όταν εσείς και εγώ ακούσαμε και είδαμε το βίντεο με τη δολοφονία του Αντώνη, όταν εσείς και εγώ μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πλημμύρες, ότι υπάρχουν κακοκαιρίες τις οποίες σκοτώνονται άνθρωποι κλπ, είναι φυσιολογικό. Όταν ακούσαμε για το εγκληματικό δυστύχημα στα Τέμπη, είναι φυσιολογικό να μπαίνει σε δράση το συμπαθητικό νευρικό μας σύστημα. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να αποκτούμε ένταση.
είναι φυσικό. Γιατί, ξαναλέω, ο οργανισμός του ανθρώπου δεν διαχωρίζει σωματικό κίνδυνο από ψυχολογικό κίνδυνο και το ίδιο σύστημα το οποίο ενεργοποιείται όταν υπάρχει σωματικός κίνδυνος, ακριβώς το ίδιο σύστημα ενεργοποιείται και όταν υπάρχει ψυχολογικός κίνδυνος. Το ξαναπώ. Ο οργανισμός μας, ο ανθρώπινος, είναι πρωτόγονος. Ελάχιστες διαφορές έχει το δικό μας DNA με τον DNA των πρωτόγονων ανθρώπων. Και ο οργανισμός μας ως πρωτόγονος αντιλαμβάνεται τους σωματικούς και τους ψυχικούς κινδύνους το ίδιο, με το ίδιο σύστημα. Και τους αντιμετωπίζει με το ίδιο σύστημα. Με την πυροδότηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Και επειδή οι ψυχολογικοί κίνδυνοι δεν είναι όπως τους σωματικούς κινδύνους οι οποίοι θα περάσουν. Για παράδειγμα, περνάει ένα λιοντάρι, έρχεται τρέχοντας, είσαι στη ζούγκλα και έρχεται το λιοντάρι. Θα περάσει το λιοντάρι, θα σε φάει, θα σε κάνει κομματάκια και θα τελειώσεις και εσύ και το άγχος σου, ή θα τρέξεις να γλιτώσεις, θα καταφέρεις να γλιτώσεις, θα φύγει το λιοντάρι, θα γλιτώσεις. Ή έρχεται ο άλλος, ο πρωτόγονος, με το τόξο ή με το, ξέρω εγώ, το αιχμηρό αντικείμενο για να σε σκοτώσει. Εσύ ενεργοποιείσαι και είτε πας να παλέψεις και εσύ με τα δικά σου αιχμηρά αντικείμενα ή και με τα χέρια σας, είτε φεύγεις να γλιτώσεις, κάποια στιγμή θα κουραστεί κιόλας ο πρωτόγονος που σε τρέχει εξωπίσω και θα σταματήσει. Η ψυχολογική κίνδυνη όμως, η γνώση ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία έχουμε πτώση αξιών, έχουμε κρίση αξιών, κρίση ανθρωπιάς, οικονομική κρίση, κοινωνική κρίση, πνευματική κρίση, και ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά, είτε οι θέσεις κλειδιά έχουν να κάνουν με το να είσαι, ξέρω εγώ, στα διάφορα αξιώματα, τα εκλεγμένα. Να είσαι βουλευτής, να είσαι υπουργός, να είσαι πρωθυπουργός. Είτε οι θέσεις κλειδιά έχουν να κάνουν με το ότι δίνεις εντολές για να κλείσει μια μπουκαπόρτα ή όχι. Δίνεις εντολές για να πάει ένα τρένο από αυτή την πλευρά ή όχι. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα λειτουργήσουν σωστά. Όλα τα πρόσφατα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας, θα έλεγα, μας έχουν πείσει όλους ανεξαιρέτως, από όπου και αν ερχόμαστε και όπου και αν πηγαίνουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτως του τι έχει ψηφίσει ο καθένας κατά καιρούς, ανεξαρτήτως του ποιον ιδεολογικό χώρο συμπαθεί ή όχι, νομίζω πλέον δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Παρόλο που υπάρχουν φανατισμένα άκρα που λένε για αριστερούς και δεξιούς, νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε έτσι. Πώς είναι οι αγνωστικιστές σε θρησκευτικά θέματα, που λέει δεν είμαι θρήσκος, δεν είμαι άθεος, είμαι αγνωστικιστής, δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός ή όχι. Κάπου και νομίζω η πλειονότητα του πληθυσμού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είμαστε πολιτικά γνωστικιστές ή κομματικά γνωστικιστές. Δηλαδή δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με κανέναν, σοβαρά σας μιλάω. Δηλαδή εγώ προσωπικώς δεν μπορώ να πω ότι ένα πρόσωπο από αυτά που είναι εκλεγμένα με εμπνέει, ακόμη και αν το έχω ψηφίσει. Και δεν μπορώ να το κρύψω ότι νιώθω κάθε φορά, πολλές φορές όταν πάω να ψηφίσω, νιώθω μια θλίψη βαθιά και λέω πάμε πάλι να ψηφίσουμε το μη χειρόν βέλτιστο και από το χειρότερο το λιγότερο κακό και από τους κακούς το λιγότερο κακό. Υπάρχει μια αξιακή κρίση. Λοιπόν, οπότε πρέπει συνειδητά. Τώρα μιλάω σε μικροκοινωνικό επίπεδο, μιλάω ως ψυχολόγος αυτή τη στιγμή. Και απαντώ στο ερώτημα που μου έκανε η κοπέλα το αρχικό, πώς μπορούμε να έχουμε ψυχική ειρήνη και ηρεμία και ψυχική υγεία και ισορροπία, γνωρίζοντας ότι ζούμε σε αυτή την εποχή που υπάρχουν τόσοι πολλοί κίνδυνοι και η κατάσταση είναι τόσο εκρηκτική. Λοιπόν, εκρηκτική με την έννοια του ότι, εντάξει, δεν είναι εκρηκτική η συνθήκη με την έννοια του ότι, όπως είναι εκρηκτική, ξέρω εγώ, σε κάποιες χώρες που γίνονται πραξικοπήματα και υπάρχει καθεστώς στρατιωτικό, δεν είμαστε και στη Χούντα,
αλλά υπάρχει μία απαξίωση των θεσμών από τους ίδιους οι οποίοι είναι στους θεσμούς και αναπόφευκτα μετά και από τους υπόλοιπους. Εντάξει, δεν είμαι κοινωνιολόγος, δεν είναι η δουλειά μου να αποφασίσω και να γνωματεύσω για το πώς θα αλλάξει η κοινωνία εν γέννη. Εγώ αυτό που κάνω ως μικροκοινωνικός επιστήμονας, ως ψυχολόγος, με τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου, μέσα από το ψυχοεκπαιδευτικό μου κανάλι στο YouTube, μέσα από τα βιβλία που γράφω, μέσα από τις συνεντεύξεις που δίνω, μέσα από το δημόσιο λόγο όποτε μου δίνεται, είναι να προσπαθώ να εμπνέω τους ανθρώπους, να δίνω κίνητρα στους ανθρώπους, ώστε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας, reinvent ourselves που λέγεται στα αγγλικά, να ο καθένας από εμάς να βρούμε τις δικές μας ανθρωπιστικές αξίες, τις οποίες να υιοθετήσουμε και να υπηρετήσουμε. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πολύς μηδενισμός στην κοινωνία σήμερα. Νιχιλίζω, μηδενισμός, δηλαδή δεν πιστεύω πουθενά, δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Έχει, βεβαίως και έχει, ανθρώπους και πλάσματα, ζωή. Υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν τα πλάσματα, υπάρχει ζωή και δεν γίνεται να σε ένα πλανήτη που έχει 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ζώα κλπ, να λες δεν έχει τίποτα. Έχει, έχει τόσα πλάσματα τα οποία οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Οφείλουμε να είμαστε ανθρωπιστές. Οφείλουμε να είμαστε ηθικά στοιχεία σε αυτή την κοινωνία. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φύση. Είναι η φύση. Δεν έχει τίποτε, λέει. Έχει τίποτε, έχει τόσα δέντρα, έχει τόσα. Έχουμε τόσα θαύματα της φύσης μας στην οποία ζούμε. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, λένε οι μηδενιστές. Δεν έχει τίποτα. Όχι, έχει. Έχει και ανθρώπους, έχει και φυσικό περιβάλλον, έχει και ζωικό περιβάλλον. Υπάρχουμε. Και οφείλουμε ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να αναλάβουμε ο καθένας τη δική μας προσωπική ευθύνη, ούτως ώστε εάν έχουμε χάσει τις αξίες μας, να τις βρούμε. Μπορεί να βρούμε καινούργιες, ξέρω εγώ αν έχουμε μεγαλώσει μέσα σε μια θρησκοληψία, μέσα σε μια συνθήκη έτσι πολύ άσχημη, να πρέπει να που δεν μας αρέσει και μας έχει απογοητεύσει, να πούμε ρε παιδί μου, θα είμαι ανθρωπιστής από εδώ και πέρα, δεν θα είμαι θρησκοληπτός. Ή θα πιστεύω στα δικαιώματα των ανθρώπων, των ζώων και στο σεβασμό στη φύση. Δεν θα πιστεύω ρε παιδί μου στο ότι πρέπει να ακολουθώ τις εντολές της τάδε θρησκείας. Εντάξει, ο καθένας πρέπει να βρει τις δικές του ανθρωπιστικές αξίες. Λοιπόν, τώρα σε προσωπικό επίπεδο, όσον αφορά στη διαχείριση της συναισθηματικής μας κατάστασης, για να μην είμαστε σε μια ψυχολογική κατάσταση που να παθαίνουμε συνέχεια κρίσεις πανικού και να έχουμε συνέχεια υψηλούς παλμούς και να είμαστε συνέχεια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, χρειάζεται να κάνουμε κάποια πράγματα. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε, τώρα ήρθαμε μετά από τόση ώρα που μιλάμε, ήρθαμε στο πρακτικό κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικό να εξηγήσουμε τη θεωρία πίσω από τις πρακτικές συμβουλές. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όταν συμβαίνει ένα άσχημο γεγονός, είναι απολύτως φυσιολογικό να αναστατωθούμε, είναι απολύτως φυσιολογικό να μπει ο οργανισμός μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, είναι απολύτως φυσιολογικό να απορριθμιστούμε συναισθηματικά εφόσον κουβαλάμε και ένα σωρό ψυχικά τραύματα και έχουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και να δώσουμε στον εαυτό μας το χρόνο και την ενέργεια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό που βιώνουμε. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνεις καλά. Για κάθε στενάχωρο γεγονός το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, όχι στο σπίτι μας, όταν συμβαίνει στο σπίτι μας, αν χάσουμε δικό μας άνθρωπο, αν πάθουμε μία ζημιά κατευθείαν πάνω μας, εκεί πρέπει να περάσουμε μέσα από τα στάδια του πένθους και μέσα από το μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάζεται το πένθος για να ολοκληρωθεί, που μπορεί να πάει μέχρι και 2 χρόνια. Στο καινούριο βιβλίο γράφω πολλές νέες πληροφορίες για το πένθος. Λοιπόν, μιλάω τώρα για το πώς επηρεαζόμαστε όλοι από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, από αυτά που γίνονται στη χώρα μας. Εντάξει. Αν δεν είναι το δικό σου σπίτι που έχει πλημμυρίσει, αν δεν είναι το δικό σου παιδί που το σκότωσαν από το πλοίο, θα αναστατωθείς, θα απορριθμιστείς συναισθηματικά, θα μπεις σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σωματικά και ψυχικά, αλλά αυτό θα πάρει μερικές ώρες
ημέρες. Συνήθως χρειαζόμαστε 2-3 μέρες για να συνέλθουμε από ένα γεγονός το οποίο μας έχει αναστατώσει, μας έχει κάνει να ιδιάσουμε, μας έχει κάνει να φοβηθούμε, μας έχει φέρει στη συνειδητοποίηση το ότι αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα. Αν έχουμε προηγούμενες καταστάσεις ψυχικής υγείας, τις οποίες δεν έχουμε κάνει attend, τις οποίες δεν έχουμε φροντίσει, αν για παράδειγμα έχουμε μία υποθάλπουσα κατάθλιψη για την οποία δεν έχουμε ζητήσει ποτέ θεραπεία, αν έχουμε μία αγχώδη διαταραχή για την οποία δεν έχουμε κάνει θεραπεία ή κάνουμε θεραπεία και ακόμη δεν το έχουμε ξεπεράσει, θα μας επηρεάσει περισσότερες μέρες. Δηλαδή όσοι από εμάς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε διάγνωση με κατάθλιψη και ακόμη δεν έχει δουλέψει η θεραπεία της κατάθλιψης, θα επηρεαστούμε περισσότερο. Αν είμαστε άνθρωποι με διαταραχή πανικού και ακόμη δεν έχει δουλέψει η θεραπεία για τη διαταραχή πανικού, θα επηρεαστούμε περισσότερο. Αν είμαστε άνθρωποι με φοβίες, που δεν έχουμε ξεπεράσει τις φοβίες με ψυχοθεραπεία και κατάλληλη αγωγή από το ψυχίατρο, θα επηρεαστούμε περισσότερο. Κατανοητό αυτό? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υφιστάμενες και προϋπάρχουσες ψυχικές διαταραχές θέλει 1-3-24 ώρα περίπου για να χωνέψει ο εγκέφαλος του αυτό που συνέβη και να το συνειδητοποιήσει και να έλθει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να χαλαρώσει την κατάσταση. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και πιο νωρίς. Μπορεί να λειτουργήσει και στις 3-4 ώρες μετά που έχει συμβεί το περιστατικό. Αλλά το σώμα μας από μόνο του, εάν λέω δεν υπάρχουν υφιστάμενες ψυχικές διαταραχές για τις οποίες δεν πήγαμε στο ψυχολόγο και στο ψυχίατρο, οι οποίες να ενεργοποιηθούμε αυτή την ιστορία, θα περάσει. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι αν τη μια μέρα κλαίμε για τη δολοφονία του Αντώνη στο πλοίο και την άλλη μέρα μπορεί να γελάσουμε με ένα αστείο που θα ακούσουμε. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Αυτό δεν μας κάνει κακούς και ανέντιμους ανθρώπους. Γιατί αν κρατάμε συνεχώς τον εαυτό μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή συνεχώς τον εαυτό μας σε συνθήκη πένθους για οτιδήποτε συμβαίνει, σας το υπογράφω ότι δεν θα ζήσουμε πολύ. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουμε συνέχεια με τις μηχανές στο φουλ. Δεν γίνεται να λειτουργεί συνέχεια το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε πολύ ψηλούς παλμούς. Δεν γίνεται συνέχεια να έχουμε πολύ στενάχωρα συναισθήματα. Δεν γίνεται συνέχεια να είμαστε σφιγμένοι. Δεν γίνεται συνέχεια να είμαστε χάλια. Είμαστε άνθρωποι και για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε πρέπει να το σώμα μας να ακολουθήσει τους ανθρώπινους ρυθμούς της ομοιόστασης. Και η ομοιόσταση λέει σφίγγει, χαλαρώνει. Αγχώνεται, χαλαρώνει. Μπαίνει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, λειτουργεί γιατί ήρθε η ώρα του να λειτουργήσει, φεύγει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, έρχεται το παρασυμπαθητικό και επαναφέρει τον οργανισμό. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει καταρχάς να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πενθήσει, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βιώσει τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει άμα του ακούσματος μιας συνθήκης, ενός περιστατικού, μιας τραγωδίας, μιας ακόμη μαλακίας, εντάξει, ενός ακόμη κακού που μας έχει βρει. Και λέω μαλακίας γιατί, όπως είπα προηγουμένως, ο βασικός λόγος για τον οποίο νιώθουμε τόση ανασφάλεια είναι γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που είναι στις θέσεις κλειδιά δεν είναι σίγουρα αν θα λειτουργήσουν ορθά. Κάποιοι από αυτούς λειτουργούν ορθά, κάποιοι λειτουργούν σκατά. Να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να μην τους βάζουμε, να μην ισοδοπεδώνουμε και τους πάντες, γιατί βλέπετε, ας πούμε, και τώρα μέσα στις συνθήκες αυτές που συμβαίνουν με τις πλημμύρες και βλέπετε, έχει εθελοντές, έχει ανθρώπους που ίσως είναι στην πυροσβεστική. Σας λέω, δεν παρακολουθώ τις ειδήσεις, οπότε δεν ξέρω να σας πω ακριβώς γεγονότα. Βλέπετε ότι δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά που κάνουν μαλακίες. Έχει ανθρώπους που κάνουν τον καθήκον τους σωστά. Δεν τσουβαλιάζουν. Λοιπόν. Άρα, όταν συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, πρέπει εμείς να υιοθετήσουμε έναν τρόπο σκέψης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης με ένα υγιή τρόπο και όχι με ένα συμβιβαστικό τρόπο και να κάνουμε κάποιες σκέψεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει,
να επιτρέψουμε στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα να δουλέψει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί με το να χωνόμαστε και να αγωνιούμε συνέχεια και συνέχεια να είμαστε στενοχωρημένοι και συνέχεια να είμαστε σε κατάσταση πανικού, δεν βοηθάμε ούτε τη χώρα, ούτε την υγεία μας, ούτε την επιβίωσή μας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι σε μια χώρα για να σωθεί η χώρα. Δηλαδή δεν βοηθάμε σε κάτι το να είμαστε συνέχεια υπατμών και συνέχεια νευριασμένοι και συνέχεια στενοχωρημένοι και συνέχεια να κλαίμε και συνέχεια να φωνάζουμε και να μην κοιμόμαστε και να μην τρώμε και να μην πίνουμε και να μην λουνόμαστε και να μην κάνουμε. Πρέπει να επιστρέψουμε σε μια λειτουργικότητα και είπαμε ότι είναι με άλλους τρόπους που θα αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, με το να αλλάξει ο καθένας τον εαυτό του προσωπικά και με το να υιοθετήσουμε ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, και θα πω και στη συνέχεια και το τρίτο κομμάτι. Και όσον αφορά στη δική μας σωματική κατάσταση, οφείλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επανέλθει. Όχι να επανέλθει αμέσως, να μην νιώσει καν το συναίσθημα, να μην αναστατωθεί, αλλά μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα, μετά από μερικές ώρες, μετά από μια-δυο μέρες, άφησε τον εαυτό σου. Πες τον εαυτό σου, εντάξει, μάνα μου, εντάξει. Έγινε, συνέβηκε, τα λάθος αυτού που έγινε, το σκεφτήκαμε αρκετά, το κλάψαμε, το στενοχωρήσαμε, το κάναμε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Επιστρέφουμε στη ζωή μας, επιστρέφουμε στην κανονικότητα μας και ο Θεός μακαρίσει τον και παίρνουμε την απόφαση συνειδητά να γινόμαστε εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Και επίσης το τελευταίο κομμάτι που θέλω να πω, το οποίο μπορεί και γνωστικά να μας δώσει μια κάποια ισορροπία, είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το πόση ανοχή και επιτρεπτικότητα έχουμε εμείς οι άνθρωποι στις μεταξύ μας σχέσεις, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, πόση ανοχή και επιτρεπτικότητα έχουμε σε κάθε νόσο και κάθε μαλακία. Δηλαδή, σε διαπροσωπικό επίπεδο, μηδενική ανοχή στην όποια κακοποίηση. Εάν ο καθένας από εμάς ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην εκλογήκευση, δηλαδή κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Δηλαδή, εγώ ίδιος προσωπικά δεν ανέχομαι από εδώ και πέρα κανένας, μα κανένας, σε οποιοδήποτε επίπεδο να μου φέρεται άσχημα. Δεν επιτρέπω σε κανένα να με αδικεί. Δεν αδικώ εγώ κανένα. Όταν πάω να ψηφίσω σκέφτομαι πολύ σοβαρά, για παράδειγμα. Δηλαδή, παίρνοντας αποφάσεις πολύ συνειδητές, ούτως ώστε εμείς ήδη να είμαστε εντελώς μη ανεχτικοί σε οποιαδήποτε κακοποίηση και σε οποιαδήποτε βλακεία, αποκτούμε έτσι και μία αίσθηση ότι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Καλή δύναμη σε όλους, εύχομαι. Γεια!